Με σκυμμένο το κεφάλι και αμίλητος, ο άνδρας που κατηγορείται ως συνεργός του δράστη της φωνικής ληστείας σε κατάστημα ψηλικών με θύμα 44χρονο υπάλληλο, αποχωρεί από το γραφείο του εισαγγελέα. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Ο 27χρονος δράστης το πρωί εντοπίστηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Κατά Ζωής στο σπίτι του, σε μικρή απόσταση από τον τόπο του εγκλήματος, μόλις 24 ώρες μετά τη δολοφονία του άτυχου υπαλλήλου. Το μοιραίο λάθος των δραστών είναι τα στοιχεία που άφησαν μέσα στο κατάστημα. Μια χάρτινη σακούλα, πάνω στην οποία βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα του 35χρονου, που είχε ρόλο τσιγιαδόρους νεματηρή ληστεία. Τους πιάσαν. Γιατί ήταν σαν ερασιτέχνης έφυγε, αφού τον είχαν κάμερα, τον είχαν. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατος του 44χρονου προήλθε από κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Όπως προέκυψε, ο άτυχος υπάλληλος, εκτός από τα χτυπήματα με τη λαβή του όπλου, δέχτηκε και ένα πυροβολισμό από μικρή απόσταση. Ήταν εξεπαθής και βρέθηκε το βλήμα μέσα στην θωρακική ύλη. Δεν ήταν μόνο για να ληστέψουν ή για κάποιο κάτι μικρό, ήταν για. Αποφασισμένοι για να σκοτώσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος συνεργός στην προανακριτική τοπολογία περιέγραψε τον τρόπο που ο συνεργός του προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη του. Χτύπησε τον υπάλληλο με τη λαβή του όπλου. Όταν πήγε να φύγει, το θύμα τον έπιασε από το πόδι. Τότε γύρισε και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία, απλοφορία και απλοχρησία. Αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την 4η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ενώπιον της οποίας θα κληθεί να απολογηθεί.